Συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων θα επιδιώξει ο Δήμος Ηρακλείου μετά τις κόκκινες γραμμές στο έργο του νέου ΒΟΑΚ, το οποίο διχοτομεί το Ηράκλειο στο πλαίσιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις παρακάμψεις των πόλεων. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αποφασισμένος να προχωρήσει ο Δήμος Ηρακλείου, ενώ μετά από πρόταση του Ευρυπίδη Κουκιαδάκη, το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκινά έναν οργανωμένο αγώνα πιέσεων προς κάθε κατεύθυνση. Η πρώτη κίνηση έχει γίνει. Έχει ανατεθεί σε νομικό γραφείο εξειδικευμένο της Αθήνας και δουλεύει την προσφυγή, την αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά επειδή δεν είναι δικαστικό πρωτίστως το θέμα, αλλά είναι γραμμή άμυνας το Συμβούλιο της Επικρατείας, η πολιτική μας είναι να το λύσουμε πολιτικά. Και θα το λύσουμε πολιτικά και πριν και κατά και μετά τις εκλογές. Γι' αυτό μια πρώτη κίνηση είναι να συναντηθούμε με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, αν είναι δυνατόν, που θα κατέβουν στο Ηράκλειο, θα ζητηθεί από όλους, με όποιους δεν συναντηθούμε εδώ, να τους δούμε στην Αθήνα ή όπου δει. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η υπογειοποίηση τμήματων του ΒΟΑΚ από τον κόμβο Καζίου μέχρι τον κόμβο Αλικαρνασσού. Παράλληλα, έκαναν σαφές ότι οι Ηρακλειώτες δεν θα πρέπει να πληρώνουν διόδια για να μετακινηθούν από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για πολιτικές διεκδικήσεις, εμφανίστηκε ο Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος πρότεινε και έγινε αποδεκτό να συγκροτηθεί ειδική επιτροπή που θα έχει το συντονισμό της δράσης. Σε αυτή τη φάση ζητούμε μερική υπογειοποίηση, δηλαδή να σκεπαστεί σε μεγάλα σημεία ο δρόμος στην πραγματικότητα, για να δώσει και ελεύθερους χώρους στους πολίτες να γίνουν οι παράπλευροι για να μπορούν να κυκλοφορούν και εκτός ΒΟΑΚ τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη και τελικά να μην μπουν και διόδια, γιατί αν μπουν διόδια και έτσι όπως είναι πάμε σούμπιτι για διόδια, δεν θα μπορούμε να μπαίνουμε γιατί θα είναι ακριβά σε εσωτερικές μετακινήσεις. Το θέμα είναι επίσης ότι ο ΒΟΑΚ πρέπει να γίνει και ότι έχει καθυστερήσει και η μοναδική περιφέρεια είναι η περιφέρεια της Κρήτης που δεν έχει ακόμα ολοκληρωμένους οδικούς άξονες. Προφανώς είμαι φανατικά και είμαστε φανατικά υπέρ του βόρειου οδικού άξονα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στις πόλεις. Ιδιαίτερα όταν είναι οι άξονες αυτοί περνούν μέσα από τις πόλεις. Προφανώς και αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί π.χ. από τον Αλικαρνασσό, από το ρίο του Δήμου Ηρακλείου, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, προφανώς δεν πρέπει να πληρώνει έτσι διόδια. Και όλα αυτά στην πορεία θα τα συνεκτιμήσουμε, θα τα δούμε, θα τα διεκδικήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραμείνει η χάραξη του ΒΟΑΚ από τα λινοπεράματα μέχρι το αεροδρόμιο με τη μορφή που είναι σήμερα εγκεκριμένη από την κυβέρνηση. Ένας καθαρά αστικός δρόμος δεν μπορεί να είναι εθνική οδός και σε καμία περίπτωση οι Ηρακλειώτες και οι κάτοικοι του νησιού δεν θα πληρώνουν διόδια για το τμήμα του Ηρακλείου. Αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα και να γίνει κατανοητό σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα συνεχίσει τη διεκδίκηση των παραπάνω, δημιουργώντας μια πόλη που θα είναι λειτουργικότερη, ασφαλής και πιο φιλική για τους δημότες. Να δείξουμε την ενότητα της Κρήτης, την ενότητα του Ηρακλείου. Να είστε σίγουροι ότι θα διαπροστατεύσουμε τα συμφέροντα της πόλης. Να μην αποκοπεί η αναπτυξιακή προοπτική του πολεοδομικού συγκροτήματος Γαζίου από το νέο βόρειο οδικό άξονα, θα ζητήσει με την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Μαλεβιζίου. Με την προσφυγή του θα ζητήσει την μερικώς υπογειοποίηση του νέου δρόμου κατά μήκος του Γαζίου ή τη δημιουργία υπόγειων διαβάσεων συνδέσεων των πολεοδομικών ενωτήτων βορείως και νοτίως του ΒΟΑΚ. Θα πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτη σύνδεση των νότιων οικισμών Αγίων Θεοδόρων, Αγίας Παρασκευής, Κολυβά και Αγίου Παντελεήμονα με το Γάζι, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών αυτών.